Ο συμβολογράφος, ο κ. Νικολάκης, μας ενημέρωσε ότι θα ματαιωθεί ο σημερινός μυστηριασμός, γιατί δεν έγινε καμία τιμή προσφοράς, δεν δηλώθηκε καμία συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για λίγο ησυχάζει ο φιλέτης, ο ευάλωτος, η ευάλωτη οικογένεια, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ πρόσχερο, διότι το φαν στη συνέχεια θα κάνει δήλωση συνέχισης του πληστηριασμού, ο οποίος θα επαναπροσδιοριστεί μέσα σε 2 μήνες περίπου. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νόμος προστασίας της πρώτης κατοικίας, ότι οι συμβολιογραφικοί σύλλογοι από τη μεριά τους θα έπρεπε να αναλάβουν μια ευθύνη και να πούν ότι εμείς δεν προχωράμε σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Παρ' όλα αυτά δεν έχει προχωρήσει μια τέτοια θέση ούτε στους συμβολιογραφικούς συλλόγους, αλλά κυρίως το ζήτημα είναι νομοθετικό. Θα πρέπει πάρα πολύ άμεσα να νομοθετηθεί σχετικά καμιά πρώτη κατοικία πουθενά στην Ελλάδα, οριζόντια όπως ίσχυε και παλιότερα, να μην κινδυνεύει από αναγκαστική εκτέλεση κατά σχέσεις και πληστηριασμούς.